Γεια σας. Πω. Στέλιο, ξεκινάς εσύ. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το φόρεμα μου αρέσει και σου πάει και πάρα πολύ και θα μπορούσε και με κάποιον τρόπο να φορεθεί και όντως και μέρα και να κάνεις και εντύπωση και να μιλήσεις και στις κάμερες και να κάνεις και τα ραντεβού σου κτλ. Όμως, αυτά τα παπούτσια είναι πάρα πολύ μίζερα για αυτό το φόρεμα. Το φόρεμα είναι πολύ πρωταγωνιστικό. Όπως και το δερμάτινο αυτό το οποίο είναι μια χαρά, αλλά είναι τόσο έντονο το φόρεμα που εξαφανίζεται. Φαίνεται απλά παλιό και τελεία. Δεν έχει κάποια αξία σε αυτή την εικόνα. Σε μια άλλη εικόνα θα είναι ωραίο. Και η τσάντα είναι πολύ καθώς πρέπει αυτό το φόρεμα. Είναι λάθος να βγεις έξω έτσι την ημέρα, εκτός και αν η Διονυσία ντύνεται έτσι κάθε μέρα και αυτό έχει, ξέρεις, παγιωθεί σαν στυλ. Δεν έχεις ένα στυλ που να δικαιολογεί μια τέτοια εμφάνιση την ημέρα. Okay. Είναι λάθος αυτό το look. Δεν θα σε ρωτήσω για τα άλλα. Και άλλα. Αυτή η πρόταση που είπες, ναι, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, εγώ για να έχω κάτι στο κεφάλι μου, ναι, σίγουρα δεν το έχω έτσι. Κάτι θα, λοιπόν, θα έχω κρατήσει. Δεν λέω για σας μόνο. Αυτό το θέμα. Ναι. Όταν έχεις κάτι με την Κριτική Επιτροπή, έρχεσαι και λες, θέλω να μου εξηγήσετε αυτό το συγκεκριμένο συμβάν. Και θα σου το εξηγήσουμε. Όχι γενικά πράγματα όταν δεν ξέρεις τι να πεις, λοιπόν, διότι αφήνεις κάτι να πλανάτε, το οποίο δεν μας τιμάς, δεν μας τιμά και δεν μας αρμόζει. Λοιπόν, κάποιες φορές, ας πούμε, αυτό που το θυμάμαι έντονα, θα μου πεις, ναι, θα μου πείτε, Διονυσία, ας πούμε τώρα αυτό το βαθμό τον έβαλες ανταποδοτικά, δεν θυμάμαι σε ποια κοπέλα, ναι, και θα πω ναι, και θα μου πεις, είσαι εσύ τώρα μεγάλη κοπέλα. Έχει να κάνει σοβαρά με το πώς δίνεσαι και πώς σε βαθμολογούμε εμείς ή με μια συμπεριφορά παιδιάστικη. Με μια συμπεριφορά είναι παιδιάστικη. Ωραία, τι σχέση λοιπόν έχει ότι συγχωρούμε στιλιστικά λάθη στη μορτασία για τον νεαρό της ηλικίας? Όχι, μα δεν είπα αυτό. Αυτό σας λέω. Τι είπες? Λέω λοιπόν, όταν κάποιες φορές άλλα κορίτσια ή μορτασία όποια είναι, δεν τις βάζετε χέρι, δηλαδή μόνο σε μένα θα βάλετε χέρι. Να πεις, μορτασία, για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι έτσι, γιατί... Σταμάτα μωρό, τώρα πιάνω άλλη, θα πιάσω ότι είναι Λεάννα. Ναι, απλά λες τόση ώρα για μένα και μου έχουν πει πάρα πολλές φορές πράγματα. Καλά. Εντάξει, δεν θέλω ένα να... Ένα για αυτό το look που δεν φοριέται απόγευμα σε επαγγελματική συνάντηση. Και πάμε παρακάτω. Σοφία. Α, Διονυσία. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει. Και μου αρέσουν τις πωίνες. Πάρα πολλά. Το κάτω μέρος του φόρεμα είναι το αγαπημένο μου στοιχείο. Αν ήμουν στη θέση σου, maybe ήταν να κάνω το φόρεμα σαν φούστα, so ήταν να χτίσω κάτι από πάνω. I don't know, maybe ένα κάτι μάλινο, like ζιβάγκο, ή ένα σκληρό, like μαύρο που κάμισο, που είναι πιο like... Πιο στατικό. Ναι, και να το δεις ίσον μπροστά για να δώσεις τη μέση ακόμα. But όχι like all the way up, but just, you know, να δείξεις λίγο δέρμα ακόμα. Και δεν μου αρέσει αυτή τη ζακέτα με αυτό το look. Είναι καταπληκτικό φόρεμα και για μένα αυτό είναι Και το φόρεμα είναι wow και νομίζω ότι σίγουρα δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο για αυτό το φόρεμα. But, yeah, αυτό. Να σου δώσω αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Λοιπόν, για μεσημέρι και απόγευμα δεν μπορεί να πας έτσι. Γιατί να μην πάω? Ότι εσύ είσαι Διονυσία και μπορεί να πας έτσι, μπορείς. Αλλά πρέπει κάπως να κάτι να κάνεις με αυτό, να το ξεκουράσεις. Γιατί είναι πολύ έντονο. Είναι το μπούστο που είναι πλούσιο το μπούστο σου, το τονίζει το μπούστο που φοράς, το φόρεμα δηλαδή. Φοράς ένα, μοιάζει και Y2K τζάκετ από πάνω που είναι παλιό, είναι οριακά vintage. Αλλά εγώ θα ήθελα πάνω όγκο, θα ήθελα μέσα να φοράς ένα t-shirt, ένα μακό μέσα από το μπούστο και παπούτσια να είναι ή τσάνκι αθλητικά ή μια μπότα που να είναι πιο σύγχρονη και όχι τόσο βαρετή. Για να το κάνει όλο πιο απογευματινό, μεσημεριανό όπως το λες. Γιατί τώρα είναι πολύ μπερδεμένο. Είναι ένα βραδινό φόρεμα με ένα τζάκετ που δεν έχει ωράριο. Τσάντα είναι βραδινή. Εγώ τους φορώ όλη μέρα. Εσύ μπορείς να φοράς ό,τι θες, ναι, και όσο θες. Το θέμα τι είναι το κάθε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Διονυσία μου, 6,8 είναι η τελική βαθμολογία ευχαριστώ για σήμερα. Μπορείς να επιστρέψεις.